στην Άουσα και θα προσανατολιστούμε στα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο μας με τις αφανωτές ελλείψεις οι οποίες συνεχίζονται και τη δεύτερη μέρα οργανώνουμε μαζική κάθοδο στη Θεσσαλονίκη. Ένα στόχο έχω. Να μην επιτρέψουμε την κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή αυτό το νομοσχέδιο λεμιτό. Και αν το φέρει, να μην ψηφιστεί. Και βέβαια μπροστά σε αυτή την επίθεση κρινόμαστε όλοι, εργατικά κέντρα, σωματεία, οι ευθύνες είναι και συλλογικές, αλλά σαφώς είναι και ατομικές. Είναι και ατομικές και θα μετρήσουμε και χεράκια στη Βουλή. Η αντιπαράθεση είναι σκληρή, ο αγώνας είναι μεγάλος, κατανοούμε τις δυσκολίες, δεν θα επιτρέψουμε την κυβέρνηση να περάσει αυτό το νόμο λιμιτόμο στη Βουλή. Σας καλούμε σε επαγρύπνηση, όποτε η κυβέρνηση τολμήσει να ανακοινώσει πως το φέρνει στη Βουλή, θα κάνουμε 48 ώρες απεργία, όπως είπα και πριν. Να πούμε επίσης ότι είναι τέτοιες μέρες, ούτε και σε εμάς είναι εύκολο, κατανοούμε τις δυσκολίες, όμως η επίθεση είναι τέτοια που δεν παίρνει περιορισμούς στην αγωνιστική μας διάθεση. Με αφορμή και την ημέρα σήμερα, να θυμίσουμε ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται αυτό το φαινόμενο και μετράμε εκατοντάδες εργαζόμενους απλήρωτους, εκατοντάδες εργαζόμενοι οι οποίοι δεν πήραν ούτε το δώρο του Πάσχα. Θα πάρει μέτρα το εργατικό κέντρο, τα σωματεία και σε αυτή την κατεύθυνση, όμως είμαστε μπροστά σε πρωτοφανή τέτοια εικόνα. Σας καλούμε σε επαγρύπνηση εν ώψη της 48 ώρες απεργίας. Σας θυμίζουμε ότι η εργατική πρωτομαγιά, η απεργιακή μας συγκέντρωση πανελλαδικά θα γίνει στις 8 του Μάη. 8 του Μάη, 9.30 ώρα στο εργατικό κέντρο, θα γιορταστεί με απεργιακή συγκέντρωση η πρωτομαγιά. Καλούμε στο βήμα σήμερα για την κεντρική ομιλία τον Κώστα Τωριγόπουλο από τη γραμματεία του ΠΑΜΕ. Μπορεί η κυβέρνηση να προσπαθεί να κοροϊδέψει τον λαό και να το παρουσιάσει ως ένα νομοσχέδιο όπου τάχα πληρώνουν οι πλούσιοι, ότι έρχεται να διορθώσει δίθεν αδικίες του παρελθόντος, αλλά μια απλή ματιά στο σχέδιο νόμου και χωρίς ακόμη να λάβουμε υπόψη μας ότι σίγουρα όπως πάντα το τελικό κείμενο θα είναι χειρότερο, αρκεί για να καταλάβει και ο πιο δύσπιστος ότι και ο ορισμός νόμος λεμιτόμος δεν αρκεί για να καταδείξει τη βαρβαρότητα των μέτρων. Επιβεβαιώνεται πλήρως η θέση που από την πρώτη στιγμή διατύπωσαν οι ταξικές δυνάμεις που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, ότι πρέπει να αποτελέσει αιτία πολέμου για την εργατική τάξη. Ήταν σημαντική η συμβολή των αγώνων που προηγήθηκαν και στην περιοχή μας από το εργατικό κέντρο, στους οποίους πρωτοσάτησαν και ηγήθηκαν οι ταξικές δυνάμεις για να μπουν εμπόδια, για να μην τολμήσουν να φέρουν τον νόμο έκτομα στη Βουλή. Δεν είναι τυχαία η επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΜΕΛ να το καταθέσει στη Βουλή μέσα στις γιορτές του Πάσχα, όπως δεν είναι τυχαία η κατάθεση αυτές τις μέρες του νομοσχεδίου για την παιδεία, νομοσχέδιο που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων και τον διορισμό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, δημιουργώντας αναστάτωση σε έναν ήδη ταλαιπωρημένο χώρο, κλείνοντας νηπιαγωγεία και αφήνοντας έξω χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.